Μεγάλα νέα, Παναθηναϊκέ μου. Ο θρύλος επιστρέφει. Ο αγαπημένος μας Φράνκι Αλβέρτης επέστρεψε. Ο άνθρωπος που έχει χαρίσει αμέτρητες χαρές στους φιλάθλους μας. Αυτή τη φορά δεν θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 4, αλλά είναι έτοιμος να μας οδηγήσει σε νέες νίκες από τον πάγκο, ως προπονητής. Ο Αλβέρτης, ένα όνομα συνώνυμο με τον Παναθηναϊκό, επιστρέφει στην ομάδα της καρδιάς του μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Η επιστροφή του είναι γεμάτη συναισθήματα και προσδοκίες. Η επιστροφή του έφερε ενθουσιασμό στην ομάδα και στους πιστούς φιλάθλους. Οι προσδοκίες είναι υψηλές και όλοι ανυπομονούν να δουν τι θα φέρει αυτή η νέα εποχή. Ο Αλβέρτης γνωρίζει καλά τα πράσινα. Έχει ζήσει και αναπνεύσει για αυτή την ομάδα. Και τώρα επιστρέφει για να μοιραστεί την εμπειρία και τη σοφία του με τους νέους παίκτες. Πέρασε όλη του την επαγγελματική σταδιοδρομία, που εκτείνεται σε 2 δεκαετίες με τον Παναθηναϊκό. Έχει δώσει τα πάντα για την ομάδα και τώρα επιστρέφει για να συνεχίσει να γράφει ιστορία. Η αφοσίωση και το πάθος του για την ομάδα είναι ασύγκριτα. Κάθε του κίνηση, κάθε του λέξη, δείχνει την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό. Οδήγησε την ομάδα σε αμέτρητες νίκες, χαράζοντας το όνομά του στο πάνθεον της δόξας. Τώρα, ως προπονητής, είναι έτοιμος να οδηγήσει την ομάδα σε νέες επιτυχίες και να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Το ταξίδι του Αλβέρτη με τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε το 1990. Ήταν η αρχή μιας μακράς και ένδοξης καριέρας που θα τον έβλεπε να γίνει ένας από τους πιο αγαπημένους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου. Ήταν ένας νεαρός, ταλαντούχος παίκτης με ένα όνειρο. Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το παρκέ, έδειξε ότι είχε κάτι ξεχωριστό. Η αφοσίωσή του στο άθλημα και η αδιάκοπη δουλειά του τον ξεχώρισαν από τους υπόλοιπους. Γρήγορα έγινε αγαπητός στους φιλάθλους, γνωστός για τις εξαιρετικές του ικανότητες και την unwavering determination. Οι φιλάθλοι τον λάτρεψαν για την αφοσίωσή του και την ικανότητά του να αλλάζει την πορεία ενός αγώνα με μία μόνο κίνηση. Ο Αλβέρτης ηγήθηκε του Παναθηναϊκού με υπερηφάνεια και πάθος, πάντα έτοιμος να δώσει το παράδειγμα στους συμπαίκτες του. Η ηγεσία του ήταν εμφανής τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου και έγινε αρχηγός της ομάδας. Ως αρχηγός οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε πολλές νίκες και τίτλους, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία του συλλόγου. Δεν ήταν απλώς ένας παίκτης. Ήταν ένας ηγέτης, ένας εμπνευστής και ένας πραγματικός θρύλος του αθλήματος. Ήταν η καρδιά και η ψυχή της ομάδας. Κάθε του κίνηση, κάθε του προσπάθεια ήταν για τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του. Η αφοσίωσή του ήταν μεταδοτική, εμπνέοντας τους συμπαίκτες του και ενώνοντας τους φιλάθλους. Η ενέργεια και το πάθος του ήταν εμφανή σε κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα. Ο Αλβέρτης αιμορραγούσε πράσινο και όλοι το γνώριζαν. Η αγάπη του για τον Παναθηναϊκό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να κρυφτεί. Η αγάπη του για τον Παναθηναϊκό ήταν εμφανή σε κάθε παιχνίδι που έπαιζε. Κάθε φορά που έμπαινε στο γήπεδο, έδινε τον καλύτερό του εαυτό, κάνοντας τους φιλάθλους να τον λατρεύουν ακόμα περισσότερο. Ως αρχηγός, ο Αλβέρτης οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε πολυάριθμα πρωταθλήματα και τίτλους Ευρωλίγκας. Ήταν ο βράχος της ομάδας, πάντα αξιόπιστος σε κρίσιμες στιγμές. Η ηγεσία του επεκτάθηκε πέρα από το γήπεδο, εμπνέοντας μια γενιά νεαρών παικτών. Έγινε σύμβολο επιτυχίας, το όνομά του συνώνυμο με τη νίκη. Τα επιτεύγματα του Αλβέρτη με τον Παναθηναϊκό είναι θριασμένα. Κέρδισε 5 τίτλους Ευρωλίγκας, 8 πρωταθλήματα Ελλάδας και αμέτρητες άλλες διακρίσεις. Ήταν κάτι περισσότερο από ένας παίκτης. Ήταν ο κύριος Παναθηναϊκός. Η προσφορά του Αλβέρτη στον Παναθηναϊκό ξεπέρασε την αγωνιστική του καριέρα. Ακόμα και μετά την αποχώρησή του από τα παρκέ, παρέμεινε βαθιά συνδεδεμένος με την ομάδα. Διετέλεσε team manager, χρησιμοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις του για να καθοδηγήσει την επόμενη γενιά παικτών. Ο Αλβέρτης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ομάδας. Κατανοούσε τις αξίες και τις παραδόσεις του συλλόγου, διασφαλίζοντας τη συνέχειά τους. Η δέσμευση του Αλβέρτη στον Παναθηναϊκό δεν αμφισβητήθηκε ποτέ, εδραιώνοντας την ιδιότητά του ως ένα πραγματικό σύμβολο. Κεφάλαιο 5. Νέο κεφάλαιο, ο Αλβέρτης ως πρεσβευτής στην Ευρώπη. Τώρα,
ο Αλβέρτης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο ταξίδι του με τον Παναθηναϊκό. Αναλαμβάνει τον πρεστίζνια ρόλο του Ευρωπαίου πρεσβευτή της ομάδας. Αυτή η θέση αποτελεί απόδειξη της ανεκτήμητης προσφοράς του και της ακλόνητης αφοσίωσής του. Ως Ευρωπαίος πρεσβευτής, ο Αλβέρτης θα είναι το πρόσωπο του Παναθηναϊκού σε όλη την Ευρώπη. Θα προωθήσει τις αξίες της ομάδας και θα οικοδομήσει σχέσεις με άλλους συλλόγους και οργανισμούς. Κεφάλαιο 6. Μια παγκόσμια αποστολή, διευρύνοντας την εμβέλεια του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα με πλούσια ιστορία και αφοσιωμένους οπαδούς, έχει θέσει ως στόχο να επεκτείνει την επιρροή του πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Ο ρόλος του Αλβέρτη επεκτείνεται πέρα από την απλή εκπροσώπηση της ομάδας. Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη στρατηγικών που θα φέρουν την ομάδα πιο κοντά στους διεθνείς οπαδούς της. Θα εργαστεί για την επέκταση της εμβέλειας του Παναθηναϊκού σε διεθνές επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις και την προώθηση της ομάδας σε νέες αγορές. Η αποστολή του είναι να μοιραστεί την κληρονομιά της ομάδας και να προσελκύσει νέους οπαδούς παγκοσμίως. Μέσα από εκδηλώσεις και παρουσιάσεις, θα αναδείξει την ιστορία και τις αξίες του Παναθηναϊκού. Ο Αλβέρτης έχει αναλάβει να έρθει σε επαφή με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού σε όλη την Ευρώπη και να καλλιεργήσει ένα αίσθημα παγκόσμιας κοινότητας. Θα οργανώσει συναντήσεις και εκδηλώσεις για να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ της ομάδας και των οπαδών της. Στόχος του είναι να εδραιώσει τη θέση του Παναθηναϊκού ως κορυφαίας δύναμης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μέσα από συνεχείς επιτυχίες και την ενίσχυση της παρουσίας της ομάδας σε διεθνές επίπεδο, ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να γίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο του αθλητισμού. Κεφάλαιο 7. Καθοδήγηση του μέλλοντος. Η επιρροή του Αλβέρτη στους νέους παίκτες. Εκτός από τα πρεσβευτικά του καθήκοντα, ο Αλβέρτης θα συνεχίσει να καθοδηγεί τους νεαρούς παίκτες της ομάδας. Η εμπειρία και οι ηγετικές του ικανότητες θα είναι ανεκτίμητες στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς αστέρων του Παναθηναϊκού. Ο Αλβέρτης κατανοεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι αθλητές. Έχει δεσμευτεί να τους καθοδηγήσει στο ταξίδι τους, μοιράζοντας τη σοφία και την εμπειρία του. Ενισχύοντας το ηθικό της ομάδας, η παρουσία του Αλβέρτη στα αποδυτήρια. Η επιστροφή του Αλβέρτη έδωσε μια απαραίτητη όθηση στο ηθικό της ομάδας. Η παρουσία του στα αποδυτήρια αποτελεί μια διαρκή υπενθύμηση της νικηφόρας παράδοσης του Παναθηναϊκού. Η ηγεσία και η εμπειρία του αναμφίβολα θα εμπνεύσουν τους παίκτες να αποδώσουν τα μέγιστα. Η παρουσία του Αλβέρτη αποτελεί πηγή δύναμης και κινήτρου για όλη την ομάδα. Πράσινο κύμα αισιοδοξίας, οι φίλαθλοι ενθουσιασμένοι για το μέλλον. Η είδηση της επιστροφής του Αλβέρτη προκάλεσε κύμα αισιοδοξίας στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Θεωρούν την επιστροφή του ως σημάδι για σπουδαία πράγματα που έρχονται. Οι οπαδοί πιστεύουν ότι ο Αλβέρτης μπορεί να οδηγήσει την ομάδα πίσω στην παλιά της δόξα. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι ηλεκτρισμένη, με τους οπαδούς να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Αλβέρτη. Η επιστροφή του αναζωπήρωσε το πάθος και την αφοσίωση των πιστών του Παναθηναϊκού. Η κληρονομιά συνεχίζεται. Ο Αλβέρτης διαμορφώνει το αύριο του Παναθηναϊκού. Η επιστροφή του Αλβέρτη στον Παναθηναϊκό δεν είναι απλώς ένα νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν. Είναι μια στρατηγική κίνηση της ομάδας για να αξιοποιήσει την εμπειρία και την επιρροή του για μελλοντική επιτυχία. Η παρουσία του αποτελεί δήλωση πρόθεσης, σηματοδοτώντας την φιλοδοξία της ομάδας να ανακτήσει τη θέση της στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Αλβέρτης δεν είναι απλώς ένας θρύλος. Είναι ο αρχιτέκτονας του μέλλοντος του Παναθηναϊκού. Μια νέα εποχή δόξας. Η επιστροφή του Αλβέρτη φέρνει ελπίδα. Η επιστροφή του Φράγκη Αλβέρτη σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Η παρουσία του φέρνει ελπίδα, ενθουσιασμό και την υπόσχεση ενός λαμπρότερου μέλλοντος. Με τον Αλβέρτη να δείχνει το δρόμο, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για μεγαλείο για άλλη μια φορά. Το μέλλον φαίνεται λαμπρό για τον Παναθηναϊκό. Η επιστροφή του Αλβέρτη αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της ομάδας στην κληρονομιά της και της αποφασιστικότητάς της να φτάσει σε νέα ύψη.